0-0 το Ολυμπιακός Εθνικός Άχνας. Δεν αλλάζει την βαθμολογία κάτω στον βυθό. Παρουσιάζουν πολλά προβλήματα οι δύο ομάδες στο επιθετικό κομμάτι. Εντάξει, στη φάση που είναι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και από τις δύο ομάδες. Σκοπιμότητες εννοώ βαθμολογικές. Ναι. Δεν είναι λίγοι οι 7 βαθμοί που είναι μπροστά ο Ολυμπιακός και διαχειρίζεται διαχειρίστηκε το σημερινό παιχνίδι όπως πρέπει να διαχειριστεί. Αφού δεν μπορεί να σκοράρεις, δεν χάνεις και παραμένεις με τη διαφορά να μπορείς να μην μπλεχτείς σε περιπέτειες. Είναι αυτό που έχει γίνει στις δύο ομάδες, και ΠΑΕΚ και Εθνικό Άχνας, που είναι στην πιο δύσκολη θέση, που θέλουν νίκες συνεχώς. Mm-hmm. Πανικό. Εγώ βλέπω κερδισμένο τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί δεν έχασε, διατήρησε την βαθμολογική του διαφορά. Εκτός αυτό, διατήρησε την απόσταση που έχει από τον Εθνικό. Και ανέβηκε και προσπέρασε και τη δόξα. Εγώ λέω ότι έχει αυξήσει την διαφορά του από την ΠΑΕΚ. Ήταν στους 6 η διαφορά, ναι, με την ΠΑΕΚ και πήγε στους 7. Άρα η πρώτη ομάδα που υποβιβάζεται αυτή τη στιγμή είναι η ΠΑΕΚ και μετά κοιτάζουμε τον Εθνικό. Mm-hmm. Άρα από την προτελευταία θέση έχει πάει στους 7. Και είναι και μία περίοδος που δεν παίζει τόσο καλά. Και όταν σε αυτή την περίοδο που δεν παίζει τόσο καλά καταφέρνεις και μεγαλώνεις τις αποστάσεις, είναι κέρδος. Θα παίξουν μεταξύ τους. Το χέρι του είναι. Και είναι καλή απόσταση των 7 βαθμών. Και για την περίπτωση, αναφέρομαι στην περίπτωση του Ολυμπιακού με την Δόξα, και στο πρώτο γκρουπ. Ναι. Δεν τη λες λίγη τη διαφορά. Και τα δύο του τελευταία παιχνίδια. Κέρδισε το ένα, ήρθε σοβαρά με το άλλο. Ναι, 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 έκαμε, ναι, ξέρω εγώ, πόσους 2 μήνες να κερδίσει μετά. Ναι, ναι. Κάνει ένα ολόκληρο γύρο. Πανικό, λέγαμε και νωρίτερα με τον Πάνο για να κλείσουμε το παιχνίδι όσον αφορά το παιχνίδι στο Γασιπί. Ο Μόλ ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Ο Μόλ, το συζητήσαμε έξω. Αν δεν ήταν ο Μόλ, πιθανόν ο Ολυμπιακός να αντιμετώπιζε περισσότερα προβλήματα. Να σου θυμίσω μόνο την τελευταία φάση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Που κάνει την επέμβαση στο φάουλ στο γάμα της εστίας του. Ενώ θέλει τον τερματοφύλακα σε μία-δύο περιπτώσεις να σε κρατήσει. Ο Μόλ, ναι, και το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο Μόλ. Δεν είναι η άμυνα, πρέπει να κοιτάξει λίγο μπροστά. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πάει σε έναν πολύ μεγάλο τελικό το Carabao Cup. Chelsea, Liverpool έχουν πάει στα πέναλτι. Είναι 5-5. Το βλέπουμε απέναντι εμείς. Ορίστε, έχουμε και εικόνα τώρα. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας. Είναι ένας πολύ μεγάλος τελικός στο Carabao Cup. Τώρα είναι ο Ζώτα αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει. Απέναντί του είναι ο Κέπα. Δεν έχει χάσει άνθρωπος πέναλτι, έτσι. Ναι, πάμε να ακούσουμε λίγο το γενικό. Μόνο στην Κύπρο τα χάνουμε. Τώρα που μίλησες, εντάξει. Μόλις τώρα. Για να δούμε. Ζώτα! Μέσα! Ούτε ας, μέσα γι' αυτό. Επέλεξε μια αγωνία ο Κώστα, είναι θέμα ψυχολογίας. Ψυχολογίας, είναι ποιότητα, είναι ικανότητα. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι ικανότητα, διότι υπάρχουν οι σπεσιαλίστες. Αλλά τι σημαίνει να εκτελείς το έκτο πέναρτη, διότι το έκτο είναι νοκάουτ. Άλλο η σειρά των 5 που έχει την ευκαιρία κάποιο να διορθώσει. Πάει ο Ρούτιγκερ τώρα να κάνει πέναρτη. Ναι, αυτό είναι νοκάουτ. Η πίεση τώρα είναι, φαντάζομαι, στον επιθετικό. Είναι φοβερή η πίεση. Κακά τα ψέματα, η πίεση είναι φοβερή. Όταν χάσεις, χάνεσαι. Και αυτό είναι... Υπέρ των τερματοφυλάκων σε αυτή την φάση. Ο Ρούτιγκερ, το βάλε και ο Ρούτιγκερ. 6-6. Τι ώρα είναι το γίνει η πομπή? 10:30. Να προλάβουμε. Στο Villarreal United δεν είχαμε πάει 11-10. Στο Ολυμπιακό ΑΕΚ, στον τελικό που είχε γίνει στην Ελλάδα. Α, τότε ακόμα χτυπάνε, εντάξει. 17-18, okay. Αν είμαι σωστός. 17-18, τότε το είχε πάρει ο Ολυμπιακός με τον Ντάρμπι Σάι, αν είμαι σωστός, να πετυχαίνει 2 τέρματα. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να επιστρέψουμε στα κάθη μας και θα επιστρέψουμε αργότερα προς το τέλος της εκπομπής μας με τον Ανδρέα τον Βιολάρη να μας πει τι έγινε. Μεταδίδει ο Ανδρέας αυτή την ώρα. Τα πέναλτι είναι σε εξέλιξη, είναι στο 6-6. Πάμε να δούμε τι έγινε στον αγώνα που έγινε νωρίτερα στο Μακάριο ανάμεσα σε Δόξα και ΠΑΕΚ. Πέρασε πολύ ωραία ο Σαζί. Ο Μέτσκα θα γυρίσει προς τα πίσω. Θα γίνει το σούτ έξω. Η πρώτη καλή φάση με τον Μπένι.
Παίζουν με πάσα. Γίνεται το πλασέο. Μπαίνει, ανοίγει το σκορ. Τους έπιασαν στον ύπνο οι παίκτες της Δόξας, η οποία ανοίγει το σκορ με αυτή την κομπίνα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Με τον Μπαίνει εντελώς μόνο. Θα έχει πολλά να πει ο Σεργίδης στους παίκτες του. Να δούμε τώρα τον Καπαρτί να στέλνει την παλιά απέναντι. Δεν θα γίνει κεφαλιά. Αυτή είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή για την ΠΑΕΚ. Επραλίντζε. Παλιά για τον Σαντίκ. Δεν πέρασε. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κεφαλιά. Ο Κούρος έχει ευκαιρία. Θα την χάσει ωστόσο. Ήταν εντελώς μόνος. Κούρο. Ναι, σε ακούμε. Ναι, έλεγα λοιπόν νέα κίτρινη κάρτα τώρα. Και πρέπει να αντιμετωπίζει δεύτερη πρόβλημα. Δεύτερη κίτρινη στον Σαντίκ. Με 10 παίκτες η Δόξα. Εδώ ξανά. Για το φάουλ που έγινε με το χέρι. Και τον βρίσκει. Είναι μόνος. Δοκιμάζει το σούτ, αποκρούει ο Ζισκόφσκι. Λίβιο Μίλτς στην εκτέλεση του φάουλ για την ΠΑΕΚ. Περνάει από το τείχος και πάει στο δοκάρι η μπάλα. Πολύ σημαντική η νίκη της Δόξας επί της ΠΑΕΚ. Μια νίκη Κώστα η οποία κρατάει τη Δόξα και πάλι μακριά από τις περιπέτειες. Είναι το ίδιο που είπαμε με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει εδώ αυτή η Δόξα κέρδισε. Είναι αυτή η διαφορά που δημιουργήθηκε και δυσχεραίνεται τις δύο ομάδες που προαναφέραμε. Μπαίνοντας στα play-offs, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική σήμερα, μπαίνοντας στα play-offs, πάλι σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο του Εθνικού για τη ΠΑΕΚ. Να θεωρήσουμε μια αποτυχία, ειδικά την ΠΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι... Είναι υπέρβαση, είναι αθλός και στα play-offs όλοι ευχόμαστε να υπάρχει μια διαφορά η οποία θα βλέπουμε θα κρατήσει το ενδιαφέρον. Γιατί συνήθως είμαστε άδικοι απέναντι στους πρωτοπόρους σε τέτοια περίπτωση. Διότι όλοι οι υπόλοιποι, επειδή θέλουμε να δούμε ακριβώς ωραία παιχνίδια, δικούμε πάντα τον πρώτο. Θέλουμε να είναι όλοι κοντά, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σωστό, κύριε, δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι έχεις κάτι με τον πρώτο, είτε κυπριακό πρωτάθλημα, είτε ελληνικό, είτε ουγγρικό ή αγγλικό. Θα θέλαμε. Δηλαδή, δεν γουστάρεις να είναι η City 15 πόντους μπροστά. Θα ήθελες να είναι στον πόντο. Αναφέρω πάντα στους ιδιαίτερους. Το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Ναι, Κώστα. Απλά θα έλεγα ότι να το γενικεύσω λίγο. Ειδικά φέτος, νομίζω ότι όλες οι κατηγορίες της ΚΟΠ υπάρχουν ενδιαφέρον παντού και πάνω και κάτω. Μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι καλό. Ναι. Εγώ αισθάνομαι, Κώστα, ότι στην τρίτη κατηγορία. Η τρίτη κατηγορία μπορεί να είναι η μοναδική κατηγορία που είναι ισορροπημένες σχεδόν εδώ και χρόνια οι ομάδες. Γι' αυτό θα έλεγα, δεύτερη-τρίτη συνήθως είναι πιο κοντά οι αποστάσεις. Τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία έχουν μικρηθεί οι αποστάσεις. Πάντα είχαμε τους πάνω και τους μεγάλους. Αυτό είναι καλό. Βεβαίως είναι καλό. Είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο μας. Και μένει να φτιάξουμε, σιγά σιγά να φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σε ρωτήσω κάτι για το παιχνίδι που μόλις είδαμε. Η απουσία του Σαντίκ έφαγε κόκκινη κάρτα, δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Θα επηρεάσει? Ασφαλέστατα. Είναι ο βασικός επιθετικός της Δόξας τα τελευταία χρόνια. Όπως επηρέασε και για τον Ολυμπιακό η αποχώρηση του Ζαρφό. Σωστά. Λέμε ότι στο ποδόσφαιρο είναι όλοι ίσοι, αλλά ποτέ δεν είναι. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα στις ομάδες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι θα πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ, το παιχνίδι έχει πάει στο 9-9 Chelsea Liverpool. Ο Μαλίκος είπε κάτι πριν, ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα είμαστε εκεί. Όπα, πήγε να το πιάσει ο Κέπα. Αλλά δεν τα καταφέρε. Κοίταξε, δεν είναι το 9-9, τώρα πάει 19. Είναι ότι δεν έχει χαθεί ούτε ένα. Ναι. Μπράβο. Ενώ ο Κέπα πάντως στατιστικά 7 στα 10 μπαίνουν. Ναι, ο Κέπα εδώ παραλίγο να κάνει την απόκρουση. Λοιπόν, θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου της Ομόνιας, τον Μάριο Αργυρίδη, με τον οποίο μάλλον θα κάνουμε μια κουβέντα για το τι πήγε στραβά στην φετινή χρονιά στην Ομόνια. Θα έχουμε μια κουβέντα αμέσως μετά με τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, τον Σιμόνε Σκουφέτ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του παιχνιδιού της Παρασκευής.
θα ανοίξουμε ουσιαστικά λίγο τώρα τα δύο μεγάλα ντέρμπι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαφημιστικού διαλύματος. Να σας πούμε μόνο ότι είδαμε δεκάδες από το παιχνίδι του MLS, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10:05, ο Τζονίς, γιατί δείχνει η Cita Vision το παιχνίδι της Kansas City. Ο Τζονίς είναι στον πάγκο. Θα έχουμε όμως εικόνα και από αυτό το γήπεδο αμέσως μετά στην εκπομπή μας. Να, εδώ οι εικόνες είναι οι πρώτες εικόνες από το MLS, από το γήπεδο που... Πρεμιέρα σήμερα, Πανίκο. Ναι, πρεμιέρα του πρωταθλήματος σήμερα. Είναι το παιχνίδι της Kansas City. Να σου πω ότι ο Κώστας μου είχε πει σε άσχετο χρόνο, πριν από 4-5 μήνες, ότι ο Τζονίς είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο και θα είναι ο επόμενος παίχτης που θα πάει στο εξωτερικό μου. Το είχε πει, νομίζω, πέρσι. Πέρσι δεν είμαι μόνο εγώ που τον είπαμε. Ναι, αλλά έχεις πει ότι θα πάει εξωτερικό. Το είπα, τότε που ήταν η μεταγραφολογία για τον μικρό τον Λοΐζο. Ναι, ναι, και ναι. Είχα πει ότι είναι πιο έτοιμος, φαινόταν πιο έτοιμος ο Τζονίς για το μεγάλο βήμα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι, στο δεύτερο μάλλον μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, δεύτερο χρονικά, το παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ανόρθωση. 2-2 ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Απόλλωνας σε επιτεθεί τώρα. Απαρτσουμιάν κατεβάζει ο Χριστοφή πίσω, ρισκάρει εκεί ευκαιρία ο Αλπάνης στην περιοχή. Σουτ γκολ ο Απόλλωνας! Στο 4 ανοίγει το σκορ στο Τσίριο. Νικάει τον Λόρια και ο Απόλλωνας με το καλημέρα παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Να δούμε τη φάση Απόλλωνα μπροστά. Ανεβαίνει και κάνει ο Ήλιεφ, δοκάρει ο Λόρια. Διαμαρτυρίες. Ότι η μπάλα είχε περάσει, περιμένει ο Βασίλης Δημητρίου. Εδώ με τον Ήλιεφ, ναι, στο χέρι χτυπάει. Σφύριξε ο Βασίλης Δημητρίου το πέναλτι. Δικινή απέναντι στο Λόρια, εκτελεί ο Δικινή, 2-0 ο Απόλλωνας. Τρίτο γκολ για τον Γάλλο. Την μπάλα δεξιά και ο Απόλλωνας με αυτόν τον τρόπο προηγείται με 2-0. Κρατά ο Χρυσοδηλόπουλος. Αριστερά ο Ουάρτα, η σέντρα, το κεφάλι, μειώλη ανόρθωση με τον Χριστοφή. 2-1 στο 45. Πρώτη προσπάθεια από τον Νοβότνη, Γιοβάνοβιτς κάνει απόκρουση, όμως ο Χριστοφή δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ουάρτα κρατά, Ουάρτα κάνει τρίπλα, πέφτει, τίποτα λέει ο Βασίλης Δημητρίου. Φωνάζει ο Ουάρτα, φωνάζει ο πάγκος της ανόρθωσης, θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει, on field. Εδώ εξετάζεται η φάση για πέναλτι με τον Κατελάρη και τον Ουάρτα. Αυτό θα δει ο Βασίλης Δημητρίου, αυτό είδε και το VAR. Πέναλτι για την ανόρθωση. Στο 50 η ανόρθωση έχει μεγάλη ευκαιρία να σοφαρίσει. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί 2-2 παρά την προσπάθεια του Γιοβάνοβιτς. Το παιχνίδι στα ίσα πάμε από την αρχή. 2-2. Ανεβαίνει και ο Μπαρτζουμιάνο, Καλτσάς κάνει σέντρα, ευκαιρία, γκόλ η ανόρθωση, το γυρίζει ο Νοβότνη, 2-3. Α, η μπάλα χτυπά στο χέρι του Νοβότνη. Μέσω του VAR ενημερωθεί ο Βασίλης Δημητρίου και τι θα υποδείξει, πάντως η μπάλα ήδη έχει στηθεί για φάουλ. Καλτσάς στην περιοχή, πέσιμο, πέναλτι για την ανόρθωση. Με γκόλ, ναι. Εκτελεί ο Ουάρτα, Γιοβάνοβιτς αποχρούει και κρατά το 2-2. Να δούμε την επανάληψη. Λοιπόν, έχει ανάψει η συζήτηση εδώ ο Κώστα Μαλέκου, Πανίκου Κωνσταντίνου. Λοιπόν, Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι. Να σου πω για τα δύο παιχνίδια. Και να πούμε και για τον Απόλλωνα. Τα δύο παιχνίδια της πρώτης εξάδας που είδαμε, το Απόλλωνα Μόνια και το Απόλλωνα Ανόρθωση, είναι από αυτά τα παιχνίδια που χαίρεσαι να βλέπεις. 6 γκολ, 4 στο ένα, 6 στο άλλο, κόσμος επιστροφή στα γήπεδα. Είναι αυτό που περιμέναμε και θέλουμε να ανεβαίνει. Αν είχαμε και εισιτήρια θα είχαμε και παραπάνω κόσμο. Ναι, ενώ
Ναι, από τη στιγμή που... Δεν είχε αν έδινε εισιτήρια στον ΑΠΟΕΛ φέρνει παραπάνω κόσμο. Ναι. Αν έδινε εισιτήρια στην Ανόρθωση φέρνει παραπάνω κόσμο. Το ίδιο σημαίνει και στον ΑΠΟΕΛ, γιατί είχαμε μια sold out. Άρα τρεις από τις τέσσερις ομάδες δεν μπορούσαν να πάρουν όσο κόσμο θα ήθελα. Μια αρχή για να... γιατί να μην μπορούν. Να... σιγά σιγά να... Εντάξει, υπάρχει το πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να, να περιμένουμε λίγο ακόμη. Δεν λέω κάτι. Αναφέρομαι στην... Δεν παράπονο. Στη διάθεση του κόσμου να πάει. Ναι, σωστά. Έχει διάθεση να πάει. Νομίζω σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει το πρωτάθλημα και με τις διαφορές να μην είναι πολύ μεγάλες, όλοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Και βλέπεις τη διαφορά, φίλε. Βλέπεις την ατμόσφαιρα, βλέπεις τους ποδοσφαιριστές. Θύμισε γήπεδο. Ντέρμπι χθες. Τους ποδοσφαιριστές να είναι πιο ενθουσιώδεις, πιο λόγω του παλιού. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε αμυντικοί. Διότι έκανε την τρίπλα. Η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη για το Απόλλωνα, ναι, Ανόρθωση και μας τριπλάρει. Να κάνει μια μπάσα που το δεξί στο αριστερό. Εντάξει, ο Απόλλωνας, φίλε. Που τα... Εγώ είχα πει πριν πάρα πολύ καιρό ότι φέτος είναι ο πρωταθλητής. Εξακολουθείς να το πιστεύεις αυτό? Το πιστεύω, φυσικά το πιστεύω. Το προβάδισμα που έχει, το διαχειρίζεται στην εντέλεια μέχρι τώρα. Ναι, ήταν η ισοπαλία, οι δύο τελευταίες ισοπαλίες με ΠΑΕΚ και με... Ανόρθωση. Που ισοφάρισε, ξέρω εγώ, τελευταίο λεπτό με την ΠΑΕΚ. Η ισοπαλία, φίλε, όταν έχεις το προβάδισμα, δεν επιτρέπει να σου κοντέψει ο αντίπαλος, ναι, και είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτήν τη φάση. Γιατί ο Απόλλωνας έχει αυτή τη διαφορά όμως? Όταν είχα πει ότι ο Απόλλωνας λόγω αυτής της διαφοράς που έκανε και τα 4 στα 4 στην αρχή, ύστερα έκανε ένα σερί 5 στα 5, 6 στα 6. Είχα πει και λέω και τώρα ότι δεν είναι η ομάδα η οποία λέεις... παίζει φοβερό ποδόσφαιρο και είναι ο πρωταθλητής. Έχει ένα στυλ παιχνιδιού, το κάθετο για μένα, που το πετυχαίνει καλύτερα από όλες τις ομάδες. Δεν παίζει το φανταζί ποδόσφαιρο, κυνηγά την ουσία, έκανε αυτή τη διαφορά και νομίζω ότι αυτό θα βλέπουμε μέχρι το τέλος και στα play-off. Δεν είδαμε χθες το κάθετο ποδόσφαιρο του Απόλλωνα. Ενώ να μετά το 30 λεπτό η Ανόρθωση κλείνει τους χώρους. Δεν λέω ότι είναι αλάθαστος. Μπήκε σωστά, πέτυχε 2 γκολ, μετά ισοφαρίστηκε και γλίτωσε στο τελευταίο λεπτό. Δεν είναι η ομάδα φανταζή. Όμως η διαφορά των βαθμών σε αυτά τα ντέρπι και η ισοπαλία τον βολεύει. Και αυτό θα το βολεύσει μέχρι το τέλος του προαθλήματος. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Προηγείσαι 2-0 σε ένα ντέρμπι. Ξέρεις ότι αν κερδίσεις αυτό το παιχνίδι, έχεις κάνει ίσως το μεγαλύτερο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γιατί θα άνοιγε η διαφορά πολύ από την δεύτερη θέση. Μένεις στην ισοπαλία 2-2. Πώς το διαχειρίζεσαι? Συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι έπρεπε το 2-0 να το διαχειριστεί καλύτερα. Όμως να μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με μια Ανόρθωση ανεβιασμένη. Κερδίζοντας και το ΑΠΟΕΛ πριν 3-4 μέρες, τα παιχνίδια είναι όλα γη. Μπορεί να αλλάξουν στο κάθε λεπτό. Απλώς είπα για τον Απόλλωνα να τον βολεύει η διαφορά των βαθμών. Η Ανόρθωση πρέπει να κερδίσει τον Απόλλωνα χτες. Ναι. Όταν θα αξίζουν τα play-offs, πρέπει να κερδίσουν τον Απόλλωνα. Η Ανόρθωση των Απόλλωνα να τον παίζουν δεύτερη αγωνιστική μαζί. Να μικρύνουν τη διαφορά. Όμως πρέπει να κερδίσει την άλλη εβδομάδα από ΑΠΟΕΛ. Για να μπορέσει για να φτάσει. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία των ομάδων που ακολουθούν. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό ο Απόλλωνας έχει αυτόν το αβαντάζ. Έχει καλούς παίχτες, έχει καλή ομάδα. Και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν οι άλλες ομάδες να τον προλάβουν στο θέμα προαθλήματος. Στο θέμα προπονητή που όλοι συζητάνε στην περίπτωση στην ομάδα του Απόλλωνα για τον Τσόρνικερ, όντως τον έχει βοηθήσει τόσο πολύ ή είναι και οι παίκτες καλοί? Και τα δύο. Θα σου πω και τα δύο. Εντάξει, στην αρχή τα πρώτα παιχνίδια του Τσόρνικερ, ειδικά στην Ευρώπη όταν ήρθε στον Απόλλωνα, θυμάστε ότι ήταν χάγια. Με πολύ κριτική. Ακριβώς. Έκαμε όμως μια πορεία, ειδικά στην αρχή του προαθλήματος με το 4 στα 4, ο οποίος έβαλε τη δική του νοοτροπία, το δικό του στυλ και μέχρι αυτή τη στιγμή δικαιώνουν και τα αποτελέσματα και είναι στην πρώτη θέση. Τον βόλεψε και φυσικά η πορεία των μεγάλων ομάδων από ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, ενώ
Να μην πω ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες, αλλά περιμέναμε την Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, την Ανόρθωση να είναι στην κορυφή και το ξεκίνημα τους ήταν πιο κάτω από την Εξάδα, αν θυμάστε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Κωστά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δύο ερωτήσεις. Ο Γιωβάνοβιτς αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή του χθεσινού παιχνιδιού, τερματοφύλακα στο Απόλλωνα. Με την απόκρουση στο πέναλτι, στο τελευταίο λεπτό ουσιαστικά, στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα η θέση του τερματοφύλακα, αυτή είναι η μία ερώτηση. Και δεύτερον, είδαμε τον Ουάρτα στο τέλος του παιχνιδιού να πέφτει κάτω και να κλαίει. Και όλοι οι παίχτες μαζί της Ανόρθωσης να πηγαίνουν να τον αγκαλιάζουν. Πόσο σημαντική είναι και η στήριξη που παρήχαν και παρέχουν οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης στον Ουάρτα. Και θα ήθελες να έχεις τον Ουάρτα συμπαίκτη? Φαντάσου, Μαλέκο, Ουάρτα. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο 100%. Πρώτα, η πρώτη ερώτηση με το τερμοφύλακα του με τους τερμοφύλακες. Κακά τα ψέματα, είναι πολύ βασικός ο τερμοφύλακας, όμως πρέπει να έχεις και άμυνα. Πρέπει να μειώνεις τις επιθέσεις του αντιπάλου. Θέλεις τον τερμοφύλακα να είναι σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, όχι απλά να κόψει έναν απλό σουτ, ή θέλεις να κάνει το κάτι έξτρα. Γι' αυτόν το κάνει, όπως το έκανε πέρσι πολύ καλά ο Φαμπιάνο, της Ομόνιας. Και ο Παγκέ, να μην θυμηθούμε άλλους. Ο τερματοφύλακας είναι κακά τα ψέματα, αλλά όπως και όλοι. Αυτό που δεν μου αρέσει τα τελευταία χρόνια ειδικά είναι το γκολ, φίλε. Δεν βλέπω ένα σκόρ να έχει 30 γκολ, φίλε. Δεν βλέπω ευκαιρίες. Δεν βλέπω ένα επιθετικό να. Εδώ βγαίνει προς σκόρ με 15 γκολ, με 12 γκολ. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Θεωρώ ότι τα συστήματα, ειδικά στην Κύπρο, τα έχουμε παρεξηγήσει. Πρέπει να αφήσουμε πιο ελεύθερο το ποδόσφαιρο, τον παίχτη. Μήπως είναι και θέμα λεφτών, ενώ να πληρώσεις, διότι οι center for είναι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο και ίσως τα δικά μας κυβικά ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν θα συμφωνήσω ιδιαίτερα. Ρωτάω. Αν το παιχνίδι σου σε θέμα πλάνου ή το θέμα συστήματος, με αυτά όλα τα συστήματα είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο και να μην έχεις το άγχος της νίκης, θα βρεις ένα σχεδιασμό να τροφοδοτήσεις το center for, εννοείς. Ακριβώς. Και ο κάθε της μπάλες. Άρα είναι θέμα σχεδιασμού. Είναι θέμα σχεδιασμού, ναι. Εδώ προσπαθούμε να παίξουμε, φίλε, επειδή βλέπουμε στην Ευρώπη να παίζεις από τον τερμοφύλακα. Πρέπει να την πάρω τον τερμοφύλακα, να πασάρει μέσα στην ορθοδοτική, να ξαναπασάρει από εδώ, να κάνουμε το ρόμβο εκεί, να έρθει. Πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό. Το καταλάβω, δεν το χωριό νους μου. Ναι, να προσπαθήσεις να παίξεις από πίσω, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό και μόνο πρέπει να γίνεται. Μπορεί να μην έχεις τους ποδοσφαιριστές ή ανάπτυξε το παιχνίδι σου πιο γρήγορα στο παιδικό κομμάτι. Αναλόγως το τι υλικό έχεις. Ακριβώς. Λοιπόν, με τον Ουάρτα μου είπες θα ήθελες να παίξεις. Ασφαλέστατα. Είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής και μπορώ να σου πω ότι ψιλοπαρεξηγείται λίγο με τη συμπεριφορά του. Έχει τα κακά του, κακά τα ψέματα, δεν είναι τυχαίο. Όμως η μπάλα του, φίλε, είναι απίστευτη. Και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος. Στο κάτω-κάτω το είπε ο κύριος Τσορνίκερ. Ναι, ακριβώς. Και τα συναισθήματα, φίλε, όλα. Πέρσι κάναμε κουβέντα, Κώστα, για την πολύ καλή αριστερή πλευρά της Ομόνιας. Λέσγιακ, Τιάγκο και τώρα έχουμε Κορέα και Ουάρτα, που νομίζω ότι είναι η δυνατή πλευρά. Εντάξει. Είναι γενικά, αν θα μιλήσουμε για. Διότι για να βγαίνει η αριστερή πλευρά σημαίνει κάτι. Βοηθάνε, ναι, προφανώς. Σχεδιασμός. Ακριβώς. Περίμενες, Κώστα, αυτή την πτώση της Ομόνιας? Κακά τα ψέματα, είναι μια μεγάλη έκπληξη. Τις τελευταίες δύο χρονιές να βρεθεί εκτός της Εξάδας. Σίγουρα κάτι πει λάθος από την αρχή. Με τη στελέχωση, με τους τραυματισμούς, διότι θεωρώ ότι το πρωτάθλημα του περσινού, πέραν του Φαμπιάνου, κρίθηκε και στο δίδυμο Κούσουλου Γκόμες. Ναι, ήταν εξαιρετική η χρονιά του Κούσουλου, ήταν η χρονιά που αναδείχθηκε ο Κούσουλος. Ναι. Οπότε έλειπε ο Κούσουλος, έψαχνε όλος ο κόσμος ότι είναι η απώλεια. Και είναι το μεγαλύτερο παράσημο που είχε ο Γιάννης ο Κούσουλος. Ναι, και νομίζω εκεί δεν άλλαξε. Διότι ούτε ο Γκόμες
δεν μπορούσε να αποδώσει χωρίς τον Κούσουρο δίπλα με τα τρεξίματα του, με το πάθος. Όχι, δυο τους έδεσαν πάρα πολύ καλά. Έδεσαν πολύ. Ναι, εκεί φάνηκε περισσότερο το όλο πρόβλημα. Τώρα, το να μην, άλλο να μην πηγαίνεις καλά για να πάρεις τον τίτλο και άλλο να παίζεις τόσο. Είναι όπως πριν δύο χρόνια με το που δεν πήγε στην Εξάδα. Τώρα, όπως είναι τα σημερινά δεδομένα, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Πιο παγιά, αν έχανες ένα πρωτάθλημα, διεκδίκαγες το επόμενο κτλ. Τώρα θεωρώ ότι οι ομάδες, η πρώτη του σκέψη όλων είναι να βγουν στην Ευρώπη. Χωρίς τα χρήματα της Ευρώπης, ειδικά στις μεγάλες ομάδες, πολύ δύσκολα να επιβιώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοίχημα και να μην υπάρχει διάρκεια. Δηλαδή, αν δεν βγεις φέτος και δεν βγεις και του χρόνου, εκεί ξεκινάς με μεγάλα προβλήματα. Σωστά, σωστά.